Επιστρέφει στη φυλακή ο πυρηνάρχης της Χρυσής Αυγής στη Νίκαια, Γιώργος Πατέλης, ο οποίος είχε αποφυλακιστεί πρόσφατα. Θα πάω στην Ρεγκίνα Σπυράτου. Έχουμε εισαγγελική ανέρεση λοιπόν στην απόφαση αποφυλάκησης. Ο Αρεοσπάγος λοιπόν στέλνει πίσω στο κελί του τον πυρηνάρχη της Νίκαιας μόλις 4 μήνες μετά την αποφυλάκησή του. Ο Αρεοσπάγος αποφάσισε χθες να αναιρέσει, να εξαφανίσει δηλαδή την απόφαση του πενταμελούς εφετείου Αθηνών με την οποία είχε ανασταλεί η πρωτόδικη καταδίκη του Πατέλη. Σας θυμίζω είχε καταδικαστεί πρωτόδικα σε κάθεξη 10 ετών για συμμετοχή σε κλιματική οργάνωση και για συνέργεια στη δολοφονία του Παύλου Φίσα. Έκρινε ο Αρεοσπάγος ότι οι δικαστές που τον άφησαν ελεύθερο έχουν ένα πολύ αόριστο σκεπτικό ότι ο Πατέλης αν είναι ελεύθερος δεν πρόκειται να διαπράξει νέα εγκλήματα. Επιστρέφει λοιπόν στην φυλακή, παραδόθηκε όπως μας είπε ο δικηγόρος του λίγο μετά την απόφαση που εκδόθηκε χθες. Όμως θα κριθεί και πάλι το αίτημά του να παραμείνει ελεύθερος μέχρι το εφετείο. Θα γυρίσει πίσω η υπόθεση στο εφετείο της Αθήνας. Μάλιστα.